Σήμερα στο Σεφ στον Αέρα, η Ελένη ετοιμάζεται για τα Χριστούγεννα, παρέα με την Τασούλα Κουφοπούλου και τον Αλέξανδρο Παπανδρέου. Δείτε τη συνταγή για την πατατοσαλάτα με σαλάμι αέρο σε φύλλο κρούστας. Αυτά από το λαγό τα κόλλη σας. Ναι, το παραδέχομαι. Το χοιρινό μπούτι που μαγειρεύεται με πετιμέζι, πορτοκάλι και κίμινο. Το φτιάξω στις γιορτές. Να το φτιάξεις, να το φτιάξω. Και τη γαλλική βασιλόπιτα από τον Αλέξανδρο. Τασούλα ήταν υπέροχη. Πολύ ωραίο. Και αυτό σου το κλέβω, Αλέξανδρε. Βήμα πριν τα Χριστούγεννα και εμείς εδώ γιορτές χωρίς την Τασούλα δεν κάνουμε. Όλες τις γιορτές θα τις βγάλουμε με Τασούλα. Τασούλα, Τασούλα, Τασούλα. Θέλετε, μία μαμά Τασούλα. Μήπως να μην αφήσουμε να γυρίσει πίσω για να την κρατήσουμε εδώ για τις γιορτές και στα σπίτια μας. Εγώ θα την κρατήσω. Δεν ξέρω. Ή μπορεί και να πάω και μαζί της τώρα. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα την πάρω την Ελένη μαζί μου, αλλά περιμένω να έρθει και εσύ όμως. Θα φτιάξουμε μία πατατοσαλάτα που είναι πάρα πολύ απλή, με πολύ λίγα υλικά, αλλά είναι στημένη λίγο περίεργα. Δηλαδή. Γιορτινά, φοράει τα γιορτινά. Φοράει τα γιορτινά της. Ναι, θα τη στολίσουμε με ρόδι, με λεμονοθύμαρο, με λεμόνι, με λάιμ. Πάρουμε ένα ταψάκι, θα αρχίσουμε πρώτα από το φύλλο κρούστας. Ωραία. Τι θα το κάνεις το φύλλο στην πατατοσαλάτα? Λοιπόν, θα ψήσουμε τρία φύλλα ενδιάμεσα βουτυρωμένα πάρα πολύ καλά, με κεφαλοτήρι τριμμένο και χοντροτριμμένα αμύγδαλα. Αυτό λέγεται τυρόπιτα. Από κάπως, μόνο του. Ναι. Λοιπόν, άρα θες να λιώσουμε βούτυρο στο τηγανάκι Ναι, να λιώσουμε λίγο βουτυράκι για να κάνουμε την επάλυψη. Λοιπόν, εγώ έχω βούτυρο μαλακό εδώ, soft, άρα μπορείς να το... Οπότε δεν θα έχουμε θέμα. Κατευθείαν με το πινέλο. Το soft είναι ειδικό για... Εν τω μεταξύ έχει επηρεαστεί και από τα φώτα, οπότε είναι πολύ καλά. Μια χαρά είναι. Γενικά το νόημα του soft είναι αυτό, ότι δεν χρειάζεται να λερώσει το τηγάνι για να το λιώσεις, κατάλαβες, είναι μαλακό. Και είναι τέλειο για επαλήψεις. Πάντως, ρε παιδί μου, ποτέ δεν χορταίνει στην Τασούλα αυτό που το έχει με το υλικό πλούσιο. Αυτό, δεν το φοβάται. Ό,τι και να βάλει. Θα σου πω ποιο είναι το θέμα. Ότι την Τασούλα δεν τη χορταίνεις, αλλά όλα αυτά τα ωραία που φτιάχνει, τα τρως και μετά σκάς και χορταίνεις. Γιορτές, λοιπόν, θα τα φάμε όλα. Έτσι. Επειδή είναι τώρα μικρό το ταψάκι, θα βάλουμε μισό-μισό. Ωραία, το βάζεις εκεί. Θα πρέπει όμως, Αλέξανδρε, πρώτα να τρίψουμε το αμύγδαλο. Εγώ θα σου τρίψω κατευθείαν εδώ, μην ανησυχείς. Αυτό είναι καμπουρδισμένο. Το αμύγδαλο. Μπορούμε να το βάλουμε και καμπουρδισμένο και με τη φλούδα του. Η ίδια δουλειά γίνεται. Όπως και να το βάλουμε το αμύγδαλο. Να φανταστείτε ότι δεν είναι πολύ τριμμένο. Όχι, όπως είπαμε, βζουτ-βζουτ. Βζουτ-βζουτ. Δύο βζουτ-βζουτ. Είμαστε εντάξει. Α, και θες να σου τρέψω και εγώ τυρί, μάλλον. Για το τυρί, ναι. Για το τυρί. Να κόψω ένα κομμάτι. Τασούλα, να το τρέψω πλούσιο. Εμπόλικο, ναι, γιατί θα χρειαστούμε και για την πατατοσαλάτα. Αυτό. Όχι, μα αρκεί αυτό. Α, τα δύο κομμάτια είναι αρκετά. Έτοιμα τα σούλα. Ευχαριστώ. Έτοιμο μάλλον και το κεφαλοτήρι. Λοιπόν, με το χεράκι μας ρίχνουμε και λίγο κεφαλοτήρι. Αυτή τώρα δεν είναι μια πιτούλα, το φαντάζεσαι που τώρα θα αρχίζει να γίνεται πίτα, ας πούμε. Λοιπόν, και θα ρίξουμε λίγο χοντροτριμμένο πιπέρι. Το έχουμε αυτό. Ναι. Και από πάνω το φύλλο. Είμαστε εντάξει. Ξανά το φύλλο. Πάλι βούτυρο. Και αυτό το κάνεις τρεις φορές. Ναι. Με τρία φύλλα δηλαδή. Με τρία φύλλα. Επειδή είναι πολύ λεπτά τα φύλλα, θα βάλουμε πιο πολλά. Τέσσερα. Τέσσερα. Δηλαδή, δύο φύλλα διπλωμένα στα δύο. Θα το κάνουμε ανάποδα. Απ' την άλλη και να γυρίσει. Το κάνουμε όπως θέλεις. Λοιπόν, ξαναρίχνουμε και εδώ πάλι.
Το σκέφτηκες τώρα αυτό, ρε Τασούλα. Το σκέφτηκα, λοιπόν, θα πω. Κοίτα κόλπο τώρα, θα γυρίσουμε το ταψί έτσι. Ναι, για να πάει, να πάει το φύλλο. Ξαναρίχνω το αμύγδαλο. Η Στεφανία. Η κόρη σου. Η κόρη μου, ναι. Το σκέφτηκε. Η Στεφανία τώρα μου έχει αλλάξει τον αδόξαστο που λέμε. Γεια Στεφανία. Μου βάζει συνέχεια να κάνω καινούργια πράγματα. Τι λοιπόν, βάζει την πρίζα να κάνει μοντέρνα, κατάλαβε. Έτσι, έτσι. Τι τελευταίο έχει κάνει μοντέρνο, για πες μας. Να, αυτό. Αυτό. Που μόλις τώρα εκμολύσατε μπροστά σου. Κανα μπέργκερ φτιάχνεις. Και μπέργκερ βέβαια. Αυτά είναι. Αλλά ξέρεις μπέργκερ με προβατίνα, με γύρω να τα κάνεις εσύ τα μπέργκερ. Μπέργκερ με πολύ ωραίο κυμά. Φρέσκο με φρέσκα πράγμα. Λαχανικά, φρέσκες πατατούλες, αυγουλάκι χωριάτικο. Και το κάνει μπέργκερ με ψωμί στο ξυλόφωνο. Ζυμωτό ψωμάκι. Τώρα Ελένη θέλω και εδώ πιπεράκι. Πάντως, Τασούλα, αυτό αν κάποιος το δει, δεν θα πει ότι αρχίζεις και κάνεις πατάτο σαλάτα. Πατάτο σαλάτα, ναι. Ναι, με τίποτα. Είναι μια ιδιαίτερη. Και όμως κάνουμε πατάτο σαλάτα. Και θα το ψήνεις τώρα, έτσι. Ναι, θα το ψήσουμε. Καταρχήν θα το χαράξουμε. Πρώτα-πρώτα θα το χαράξουμε. Άλλο ένα φύλλο τώρα. Όχι, είμαστε εντάξει. Α, αυτό. Είμαστε οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, το χαράζουμε. Και αυτό Τασούλα στους 180. 200 βαθμούς. Για πόση ώρα. Γιατί θέλουμε. Μόλις γίνει κατακόκκινο. Ναι. Μόλις κοκκινήσει από την τροπή του, το βγάζουμε. Ροδοκόκκινο. Προσέξτε το, γιατί αρπάζει αυτό. Είναι ευαίσθητο. Αρπάζει αρκετά γρήγορα. Έκανα 10 λεπτό. 10-12 λεπτά θα είναι. Ωραία, θα το πάω. Θα το πάω. Έλα. Θα το πάω, θα το πάω. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε την πατατοσαλάτα. Ναι. Κόβουμε τις πατατούλες, βράζουμε τις πατάτες πρώτα, τις καθαρίζουμε, τις πλένουμε καλά με ένα βουτσάκι, τις βράζουμε. Και τις κόβουμε ζεστές, έτσι. Και τις κόβουμε ζεστές, ναι. Σε μικρά κομμάτια βλέπω, σε μικρά ακανόνιστα. Ναι. Γιατί θα τη λιώσουμε με το πιρούνι, δεν θα έχουν... Α, θα είναι λιωτή. Ναι. Α. Θα είναι πυρουνάτος ο πουρές. Ναι, αυτά είναι. Πυρουνάτος πουρές. Οι πατάτες που από αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και εγώ τρελαίνομαι. Λοιπόν, θα ρίξουμε λίγο λάδι. Πες μου το σούλα. Εντάξει, φτάνει. Γιατί θα βάλουμε και βουτυράκι μετά. Πιπέρι, αλάτι. Και επίσης, επειδή η Τασούλα πρέπει να τις λιώσει τώρα τις πατάτες, να ξέρετε ότι αν δεν είναι ζεστή η πατάτα δεν λιώνεται με τίποτα. Και δηλαδή... δεν τραβάει όλα τα υλικά της όπως πρέπει. Θα βάλουμε λίγη μουστάρδα. Yeah. Ναι, γιατί τι είναι, και η πατάτα είναι άμυλο και έχει απορροφητικότητα. Άρα το ζεστή. Λίγο ξύδι. Το πιπεράκι δεν έβαλες. Για βάλει και λίγο πιπεράκι, Ελένη. Α, θα στύψουμε και λίγο λεμόνι. Παραδοσιακά με το πιρουνάκι. Ναι, με το πιρουνάκι μας. Ξύδι, λεμόνι, λάδι. Και λάιμ. Και λάιμ. Είναι... Θα στύψουμε και λίγο λάιμ. Δεν πήγε πουθενά. Κοίτα εκεί που έκατσε το λάιμ. Στην άκρη. Ο νεοτερισμός. Το λάιμ. Ναι, έχει και αυτό μια διαφορετική γεύση και την καταλαβαίνεις όταν τρως την πατάτα σαλάτα. Το λάιμ έχει λίγο πιο γλυκιά γεύση. Λοιπόν, και τώρα θα πατήσουμε την πατάτα σαλάτα και θα σοτάρουμε μετά σε ένα τηγάνι λίγες φέτες από το... σαλάμι. Ωραία. Ωραία. Σαλάμι το Άλεξ. Ναι. Ναι. Να το σοτάρω εγώ. Κοίτα τι ωραίο που τα κάνουμε όλοι μαζί. Μια παρέα είμαστε. Ε? Ωραία. Τασούλα, πόσο θες να σκόψω λεπτές φέτες. Λεπτές φέτες και μετά θα τις κάνουμε ραβδάκια. Αυτή είναι χοντρή, ας πούμε. Λίγο πιο λεπτή. Ναι. Θες λίγο πιο λεπτή. Πιο λεπτή. Άρα, θες... Γιατί θα να είναι στην... Να μην, έχει, να μην είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος, για να μπορούμε να την κόβουμε στην πατατοσαλάτα ανάμεσα από τα φύλλα για να μπορούμε να την πάμε. Εδώ, έτσι, εκεί είναι τέλεια, τέλεια. Ωραία. Να καθαρίσω εγώ γύρω. Βέβαια, γύρω-γύρω. Μυρωδιά. Σου έρχεται κατευθείαν όμως, ε. Ναι, πολύ ωραίο. Θα το κόψεις, Αλέξανδρε. Και βέβαια θα το κόψω. Και γενικώς τα σαλάμια πηγαίνουν πάρα πολύ με τις πατατοσαλάτες. Ιδιαίτερα όταν είναι ζεστή η πατάτα. Μικρά κομματάκια έτσι, πολύ νόστιμο. Πολύ ωραίο. Εδώ. Ναι, θέλει μικρό. Το σαλάμι, αν και έχει λιπαρά, θα το σοτάρουμε με λίγο βουτυράκι. Α, ναι. Ναι, για να πέσει μέσα στην πατατοσαλάτα. Α, θα δώσει γεύση μπόλικη.
is half snow and mistletoe and... Λοιπόν, η πατατοσαλάτα μας είναι έτοιμη. Θα προσθέσουμε και λίγο κεφαλοτήρι. Να σου βάλω κεφαλοτήρι. Ναι, να βάλεις λίγο. Πες μου stop. Θέλουμε λίγο αλάτι, Ελένη. Πρέπει να δοκιμάσεις και με το κεφαλοτήρι, βέβαια, γιατί και αυτό είναι πικάντικο. Κοίτα, η πατάτα, παιδιά, θέλει αλάτι. Τραβάει. Αλάτι και λάδι τραβάει. Και λάδι και βούτυρο, όταν τις βάλεις. Θα τρίψουμε και λίγο λεμονάκι. Ξύσμα από πάνω, ε. Ξύσμα, ναι. Αυτά από το λαγό τα κόλλησες. Ναι, το παραδέχομαι. Μου τα κόλλησε ο Ανδρέας. Λοιπόν. Και λίγο λάιμ. Έλα που έφτασε στην άκρη. Ωραία. Το θυμάρι. Τώρα θα ρίξουμε και το θυμάρι. Όχι, θα το ρίξουμε μέσα και το λεμονοθύμαρο. Για τη συνταγή μιλφέη γιορτινής πατατοσαλάτας θα χρειαστείτε 4 φύλλα κρούστας, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο σόφτ, μισό φλιτζάνι αμύγδαλα αποφλοιωμένα, μισό φλιτζάνι αυθεντικό δανέζικο κεφαλοτήρι τριμμένο και πιπέρι. Για την πατατοσαλάτα θα χρειαστείτε 4 με 5 πατάτες baby, 5 με 6 φέτες σαλάμι αέρος πικάντικο, 1 λίτρο ζωμό λαχανικών, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο σόφτ, 1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, ξύσμα και χυμό από μισό λεμόνι, ξύσμα και χυμό από το 1 τρίτο του λάιμ, 2 κλονάρια λεμονοθύμαρο, μισό φλιτζάνι σπόρους ροδιού, αλάτι και πιπέρι. Το φύλλο! Είναι έτοιμο! Αμυγδαλοτυρόπιτα είναι έτοιμο, όμως χοβολάει το βούτυρο και το καβουρδισμένο μυγδαλάκι, πάρε να δεις. Αυτό πήγα και εγώ να κάνω. Έλα, τέλειο. Σου, έλα, και όχι, να το δώσω τον Αλέξανδρο. Α, το έχω δοκιμάσει χίλιες φορές, ε. Δεν λοιπόν, είναι. Αυτό είναι η απόλυτη τυρόπιτα από μόνο του, ε. Κριτς, κριτς, κριτς. Εντελώς. Πρέπει να βάζουμε το αμύγδαλο χοντρό για να μπορεί το φύλλο να είναι... Και αυτό και το αισθάνεσαι, θα είναι ωραίο. Ωραία. Γιορτινό, γιορτινό. Έλα, κοίτα πιάτο. Πιάτο Άγιος Βασίλης λέγεται αυτό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα σκίσουμε την πατατοσαλάτα. Αυτό εντάξει, μπορεί να κόβεται και με το χέρι όπως το έχεις χαράξει λογικά. Εσπάζει. Και θέλουμε να είναι λίγο όμορφο. Είναι λίγο δαντέλα τώρα αυτό. Κοίτα, εδώ δουλειά. Τέλεια. Λοιπόν, βάζουμε το φιλαράκι μας από κάτω. Κάτω. Μπόλικη θέλω, Αλέξανδρε. Μπόλικη. Ναι, μπόλικη. Όχι στρωμένη, ε. Βουλό. Λοφάκι. Όπως, α, λοφάκι, εδώ, λοφάκι. Εδώ. Πανάρια που λένε, να έχει αέρα. Ναι. Τα μάθεις καλά τα θεσσαλιώτικα. Α, είδε. Μάστερ. Λοιπόν, βάζουμε και αυτό μετά. Εφόσον από τη Θεσσαλία είναι η Αυτό λέει. Εντάξει, αλλά τώρα τα μιλάει πιο... Τα είχα ξεχάσει, κατάλαβα. Τα λαλί που λένε και στην Κύπρο. Τα λαλί, μπράβο. Ναπολεόν πατατοσαλάτας. Εντελώς και είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το βάζει μπόλικο, δεν το... Μπόλικο, τα σούλα είναι αυτό. Λοιπόν, ρίχνουμε λίγο τυράκι. Το λεμονοθύμαρο. Α, και θα σπάσεις και ένα από πάνω λίγο. Και λίγο φύλλο, ναι. Τέλεια. Μπράβο ρε τα σούλα, που τα σκέφτεσαι όλα αυτά. Κοίτα τώρα τι έκανε από μία πάναπλη πατατοσαλάτα. Και το ρόδι μας. Το ρόδι είναι αυτό που θα δώσει χρώμα και δροσιά. Και δροσιά. Για δώσε. Έλα, δεν διανόησα. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τη δοκιμή. Να ρίξουμε και λίγο ξύσμα από λεμόνι. Αντί για κρουτών, κατάλαβες εννοώ, να πάρεις και να κόψεις κομμάτι. Ναι, αντί για κρουτών, βάζεις αυτά τα φύλλα τα οποία... Να ξεμπολάσεις φώτινο στη μια τώρα. Πρέπει να το φας με την πατατοσαλάτα μαζί. Λέγεται μπισκότο τυρόπιτα, πώς να το πεις, χακλέ.
Εντελώς. Που λέμε στα γαλλικά, εκ του κχακ που κάνει. Δοκίμασε με το φίλο. Λοιπόν, περίμενε, θέλουμε το φίλο. Βάλε πάνω. Έτσι. Δοκίμασε το αυτό. Έλα κι εσύ, Αλέξανδρε. Εγώ δοκίμασα. Βέβαια, τι, δύο φορές. Το ξύσμα, τα σούλα. Και το λάιμ και το λεμόνι του δίνει πάρα πολύ ωραίο. Τι είναι υλικά που τα έχουν πάντα στο σπίτι μας. Το κεφαλοτήρι του δίνει μια ξεχωριστή γεύση που εμένα μου αρέσει πολύ. Και το ρόδι, το οποίο δεν το δοκίμασα, αλλά είμαι σίγουρος ότι δίνει πάρα πάρα πολύ δροσιά. Είναι πιο δροσερή ελαφριά από τη σαλάτα. Και επίσης είναι και θέμα υφής, ότι βάζεις αυτό το φύλλο, το τραγανό, το βουτυρένιο, το τυρένιο και το σαλάμι που το δίνει το πικάντικο, αλλά είναι γλυκό κι αυτό. Επειδή το περάσαμε από το βούτυρο και έχει, ξέρεις, έχει ηρεμήσει η επιθετικότητα του αλλαντικού, ναι. Φοβερό. Για το μιλφέι πατάτος σαλάτας, αλείφουμε με βούτυρο ένα ταψί. Απλώνουμε ένα φύλλο κρούστας, το μισό μέσα στο ταψί και αφήνουμε το υπόλοιπο να προεξέχει. Το βουτυρώνουμε, ρίχνουμε λίγο τριμμένο αμύγδαλο, λίγο τριμμένο κεφαλοτήρι, πιπέρι, διπλώνουμε το φύλλο, το βουτυρώνουμε, ρίχνουμε άλλη μια στρώση αμύγδαλο, κεφαλοτήρι και πιπέρι, απλώνουμε ένα δεύτερο βουτυρωμένο φύλλο, ρίχνουμε την τελευταία στρώση από τα ίδια υλικά, το διπλώνουμε και το βουτυρώνουμε. Χαράζουμε το μιλφέιχ σε τετράγωνα κομμάτια και το ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 10 με 12 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα. Για την πατατοσαλάτα, κόβουμε τις βρασμένες πατάτες σε κομμάτια, ρίχνουμε ελαιόλαδο, αλάτι, τη μουστάρδα, το ξύδι, το πιπέρι, το χυμό λεμονιού και το χυμό λάιμ. Λιώνουμε τις πατάτες με το πιρούνι και ανακατεύουμε. Σοτάρουμε σε βούτυρο το πικάντικο σαλάμι και το προσθέτουμε στην πατατοσαλάτα. Ρίχνουμε το τριμμένο κεφαλοτήρι, αλάτι, το ξύσμα λεμονιού, το ξύσμα λάιμ και το λεμονοθύμαρο. Σερβίρουμε σε στρώσεις δύο κομμάτια ψημένου φύλου με λίγη πατατοσαλάτα από πάνω, πασπαλίζουμε με τριμμένο τυρί, λεμονοθύμαρο και σπόρους ροδιού. Λοιπόν, υπάρχουν Χριστούγεννα χωρίς μπούτι, χοιρινό? Δεν γίνεται. Ποτέ. Αυτό βέβαια φέτος έχει μπουτάκι. Παλιά ήταν μπούτι, τώρα το έχουμε σε κότσι. Κοτσάκι, ναι. Κοτσάκι. Κατεβαίνουμε λίγο παρακάτω, δεν πειράζει. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορούμε να το κάνουμε και στο ταψί όπως θα το κάνουμε σήμερα. Μπορούμε να το κάνουμε και στη γάστρα. Μπορούμε ακόμα και να το κάνουμε σε κατσαρόλα και να το αφήσουμε να σιγοψηθεί, να σιγοβράσει. Και αυτό είναι αυτό που το τρως κρύο ή το τρως ζεστό? Ζεστό. Όχι, είναι ζεστό κότσι αυτό. Ζεστό. Μοσχαρίς και χοιρινό. Αυτό είναι χοιρινό, ναι. Και το κάνουμε μικρά κρεμμυδάκια, αλλά αν θέλει κάποιος για γαρνιτούρα μπορεί να συνοδέψει και με πουρέ και με ρύζι και με πατάτες. Ένα ωραίο πιλά, πατάτες, ναι. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Καταρχήν πρέπει να στύψουμε ένα φλιτζάνι χυμό πορτοκάλι. Εγώ θα ζεστάνω το τηγάνι στο μεταξύ, γιατί θες να το ρακίσεις απ' έξω. Πρώτα, όχι, πρώτα θα ξεκινήσουμε με το κατσαρολάκι. Θέλω να ζεστάνεις το κατσαρολάκι, το τηγάνι μετά. Να στύψω το πορτοκάλι. Ναι, στύψω το γιατί θέλουμε να γεμίσει η κούπα. Α, είναι το πορτοκαλά το κότσι. Έτσι. Α, αυτό είναι το πιο ωραίο. Αυτό τώρα, Αλέξανδρε, για πόσα άτομα είναι? Αυτό είναι άνετα για... Ναι, αυτό είναι τα... για θα μπορούσε να είναι για... Όχι, για δύο, για τρία άτομα μπορεί να βγει κρέας. Άντε και τέσσερα αν έχεις αρκετή γαρνιτούρα, ναι. Συν κάποια τάρτα, συν τη σαλάτα σου, συν τα τυριά στο μενού, είναι... Και αυτό είναι, Αλέξανδρε, λέμε... είναι αρκετό. Μέχρι πάνω. Μέχρι πάνω. Λοιπόν, το κατσαρολάκι μας λοιπόν είναι έτοιμο. Για αρχή είμαστε οκ, άστο όπως είναι, άστο να στάξει, μην σε ανησυχεί, άστο εκεί, θα το χρησιμοποιήσουμε. Λοιπόν, σε ένα κατσαρολάκι τι θα βάλουμε? Θα βάλουμε το πετιμέζι μας. Α. Βλέπεις ότι βράζει. Ναι. Το κρατάμε καλά, καλά να στάξει. Και όπως είναι βάζουμε και τσουπ το χυμό μας. Γλυκόξινο, πορτοκαλένιο θα γίνει αυτό, ε. Εδώ. Και θέλω και λίγο ακόμα, άλλο ένα πορτοκαλάκι θα χρειαστώ, γιατί είναι στενό το ποτήρι αυτό. Να. Εδώ, εδώ. Α. Με ένα σύρμα. Ανακάτεψέ το να έρθει το πετιμέζι να λιώσει καλά με το πορτοκάλι. Αυτό τώρα, Αλέξανδρε, είναι σόση η οποία θα μπει μαζί στο φουρνό. Ακριβώς. Μάλιστα. Νομίζω ότι είμαστε οκ. Okay. Και αυτά τα δύο πορτοκάλια θα τα βάλεις και αυτά. Θα μου το δώσεις να το βάλουμε εδώ μέσα. Σε ευχαριστώ πολύ, τα σούλα μου.
Και εδώ θα βάλουμε μέσα και δύο κουταλάκια κύμινο. Ένα, δύο, γεμάτα, μην τα φοβηθείτε. Και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά να έρθει το κύμινό μας να λιώσει μαζί με το πετιμέζι και το πορτοκάλι. Ωραία. Εντάξει, εδώ θα βάλουμε μέσα λίγο αλάτι, λίγο φουσκοτριμμένο πιπέρι. Κύμινο σπάνια στο χοιρινό χρησιμοποιώ. Ναι, είναι ωραίο. Είναι μια διαφορετική συνταγή, ελπίζω να σ' αρέσει. Το τηγάνι μας έχει ζεσταθεί, δεν θέλουμε καθόλου λιπαρά, ούτε το χαράσω το χοιρινό μου. Απλώς αυτό που θέλουμε είναι να του δώσουμε χρώμα πάρα πολύ καλά από όλες τις πλευρές. Αυτό θα πάρει λίγο χρόνο και το πιέζουμε καλά στην αρχή για να έρθει να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές. Αυτό τώρα, εδώ, τα σούλα, έλα να δεις. Μόλις πάρει. Ναι. Γιατί το σοτάρεις, γιατί το δίνεις αυτό το touch. Γιατί θέλω να πάρει χρώμα απ' έξω. Ναι. Κατάλαβες, να πάρει ωραίο χρώμα. Να μην το πάρει με το ψήσιμο, να το έχεις εσύ προηγουμένως. Στη γάστρα, επειδή σκεπάζεται ή στο ταψί αντίστοιχα, ναι. Αν το σκεπάσουμε χωρίς να το έχουμε κάνει αυτό, θα είναι σαν βραστή η πέτσα απ' έξω. Κατάλαβες. Ενώ έτσι θα πάρει ωραίο χρώμα. Αυτό μόλις αρχίσει και βράζει, το κατεβάζουμε από τη φωτιά. Τελειώνει. Και τις βαίνουμε. Ναι. Έλα, μύρισε να δεις. Πετιμέζει με το πορτοκάλι και το κύμινο. Α, τέλειο είναι... το κύμινο. Δεν το περίμενα. Ναι. Με το πορτοκάλι δεν είναι υπέροχο. Πολύ ωραίο. Αυτό πραγματικά θέλει χρόνο, αγάπη. Αυτό εδώ θέλει το χρόνο του. Sorry, να πάρω. Πολύ απλά, δεν χρειάζεται ούτε σπάτουλα ούτε τίποτα να έχετε. Θα πάρετε. Ήδη sorry, έχει λίγο. Πάρει χρώμα. Ναι, αυτό το αφήνουμε έτσι και παίρνει χρώμα κανονικά από όλες τις πλευρές. Και βέβαια εδώ βοηθάει το αντικολλητικό. Βέβαια. Άμα θέλετε να το βοηθήσετε για να το κάνετε πιο γρήγορα, είναι πάρα πολύ απλό. Μπορείτε λίγο να το περιχύσετε με λίγο λάδι. Ναι. Θα δεις πώς θα αρχίσει να γίνεται η διαφορά. Αν το κάνω τώρα από εδώ με το λάδι, θα έρθει να πάρει χρώμα πολύ πιο γρήγορα. Αλέξανδρε, πώς θα το ζητήσουμε αυτό το κομμάτι? Κότσι. Αυτό είναι το κότσι του χοιρινού. Ένα κότσι χοιρινό. Είναι παλιά παίρναμε τον μπούτι. Ναι. Τώρα παίρνει το κότσι. Είναι έτσι. Πιο φθηνό. Είναι λίγο παρακάτω, κατάλαβες. Πίπτης, αλλά δεν εκπίπτης. Ναι, αυτό ναι. Είναι. Και το πιο βασικό είναι να πάρει και πάρα πολύ καλά χρώμα το κάτω μέρος που είναι το κρέας. Κοίτα, σαν μπόδες έχει εδώ. Το αφήνουμε σιγά σιγά να πάρει χρώμα και για να κερδίζουμε χρόνο, αυτό που κάνουμε είναι να βάλουμε τα κρεμμυδάκια μας γύρω-γύρω να πάρουν και αυτά λίγο χρώμα. Όσο πιο πολλά κρεμμύδια θέλετε να βάλετε, τόσο καλύτερο. Όσο θέλετε μπορεί να καθαρίζετε με τις ώρες και να βάλετε κρεμμυδάκια να πάρουν χρώμα. Αυτό που είπε με τις ώρες, διότι αυτά στο τέλος βγαίνουν πιο νόστιμα από το κρέας. Αυτά βγαίνουν πολύ νόστιμα και μπορεί να καθαρίσει κοκάρια, τα κοκάρια που λέμε και τα λίγο πιο μικρά. Θα ψηθούν μέσα στο λίπος από το χοιρινό, εντάξει, και στο πετιμέζι και στο πορτοκάλι, αντιλαμβάνεστε, στο σούλα. Και θα γλυκάνουν και το κρέας. Τα γλυκάνουν και το κρέας. Και θα γλυκάνουν και το κρέας. Από εκεί και πέρα, τις γιορτές, άμα θέλετε, μπορείτε να βάλετε και αποξηραμένα φρούτα. Σίκα, δαμάσκηνα, βερίκοκα, όλα μέσα στη γάστρα ή στο ταψί όπως θα το κάνουμε εμείς. Και γίνονται πάρα πάρα πολύ ωραία. Το καψαλίζουμε που λέμε. Το καψαλίζουμε. Το καψαλίζουμε θέλει όπως βλέπεις την ώρα του. Έτσι, από όλες τις πλευρές. Έρε πάρτι που θα γίνουμε αυτό. Όσο πιο πολύ ώρα το καψαλίζει γύρω 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 γύρω, τόσο πιο ωραίο γίνεται λένε. Ναι. Ναι. Και τα κρεμμυδάκια, αν σας πάρουν λίγο... Δεν πειράζει. Αν... Όχι, δίνουν την οστινιά. Ναι. Λοιπόν, ένα δεις τι θα κάνουμε τώρα. Όταν καψαλιστεί, βάζουμε και στα κρεμμυδάκια και στο τέτοιο λίγο αλεύρι. Αυτό γιατί τι θα καραμελώσει, θες να δέσεις τη σάλτσα. Να δέσεις τη σάλτσα γιατί έχουμε και ζωμό που θα ρίξουμε για να ψηθεί. Ναι. Και ερχόμαστε για να πάρουμε τις γεύσεις και περιχύνουμε με το πετιμέζι μας. Κατάλαβες τι γίνεται. Πρωτότυπο. Κλείνουμε το μάτι μας, το αφήνουμε λίγο έτσι, εδώ. Και μετά αυτό με προσοχή όλο το αδειάζω στο ταψί. Και προσθέτω και το ζωμό μου. Το σκεπάζω καλά και το αφήνω να ψηθεί για 2,5 με 3 ώρες. Ψήνεται όντως σε 3 ώρες ή θέλει παραπάνω? Ναι, ψήνεται σε 3 ώρες. Αναλόγως βέβαια και το πόσο μεγάλο είναι το κότσι, έτσι. Αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο κότσι.
αυτό είναι αρκετά μεγάλο. Ναι, από τα προσοχή. Πιο μεγάλα που θα βρει στην αγορά. Έχει και ατομικά. Ναι. Πιο μικρά. Θα το βάζω εδώ και σιγά σιγά έρχομαι. Θα βάλω σάλτσα με τα κρεμμύδια. Και θα προσθέσουμε μέσα το ζωμό. Σου φαίνεται πολύ, αλλά το χρειάζεται, γιατί σκέψου πόση ώρα αυτό ψήνεται. Βέβαια. Ερώτηση, τώρα κάποιος δεν έχει, ας πούμε, πετιμέζι. Εγώ έχω πάντα. Το πετιμέζι είναι μια σούπερ τροφή, απίστευτα θρεπτική, το ξέρεις τα σούλα. Αλλά άμα δεν έχω πετιμέζι, μπορώ να βάλω τι να βάλω, μελάσα, τι άλλο μπορώ να βάλω. Μπορεί να βάλεις μελάσα, άμα θέλεις, εντάξει, θα μπορούσες να βάλεις. Εγώ το έχω κάνει αυτό και με κρέμα βαλσαμικό. Αυτό. Άνετα ναι. Μπορείς να το κάνεις. Ναι. Μετά μπορείς να το κάνεις με μέλι. Μέλι και ξύδι. Αν θες, μέλι ξύδι μαζί. Μέλι ξύδι μαζί. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, ναι. Θέλουμε ένα αλουμινόχαρτο. Έχουμε βάλει εκεί, σε παρακαλώ πολύ. Και υπάρχουν τώρα και διάφορες μικρές τοπικές παραγωγές, όπως είναι το σικόμελο, από σταφίδες, από διάφορα σιρόπια σαν το πετιμέζι. Σταφίδι, ναι, υπάρχουν πολλά πράγματα. Τα οποία είναι εξαιρετικά. Μόνο αλουμινόχαρτο, Αλέξανδρε. Μόνο αλουμινόχαρτο, δύο κομμάτια, το βάλω εδώ. Αυτό κάθε μισή ώρα πρέπει να το γυρίζουμε και να το περιχύνουμε με το ζουμί, το οποίο το ζουμάκι αυτό όσο περνάει η ώρα θα δένει. Ναι. Και στο τέλος θα έρθει και θα γίνει μια πάρα πάρα πολύ ωραία σάλτσα. Τώρα εμείς το κάνουμε αυτό γιατί δεν έχουμε γάστρα. Αν έχετε γάστρα το βάζετε κατευθείαν, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχουν γάστρες οι οποίες θα κάνετε αυτή τη διαδικασία που κάνουμε για να το βάλετε στη γάστρα. Ναι. Υπάρχουν και γάστρες που μπορείτε να ξεκινήσετε κατευθείαν με στη γάστρα. Δηλαδή είναι σαν από κατσαρόλα. Από την βάλεις και στη φωτιά. Ακριβώς. Ναι. Άρα δεν χρειάζεται να λερώσεις τα σχέδια αυτά. Και... και επίσης ένα σημαντικό τώρα που θα ψήσουμε όλοι, κάτι θα ψήσουμε στο φούρνο. Ένα σημαντικό μυστικό είναι ότι επειδή το καλύψαμε τώρα και το βάλαμε στο φούρνο, δεν σημαίνει ότι το ξεχάσαμε. Όχι, δεν γίνεται. Διότι θα βγει χάλια. Θέλει κάθε μισή ώρα, κάθε 20 λεπτά να το ανοίγουμε. Δυστυχώς όλος ο κόπος είναι αυτό. Και να το περιχύνουμε με τα ζουμάκια του. Για να, ιδιαίτερα όταν πλησιάζει προς το τέλος, εκεί θέλει και πιο συχνά. Σωστό. Γιατί αυτό είναι όλο το μυστικό της νοστιμιάς. Λοιπόν, θα μου ανοίξει το φούρνο. Βεβαίως. Πάμε. Για τη συνταγή κότσι χοιρινό στη γάστρα με πορτοκάλι, πετιμέζι και κίμινο θα χρειαστείτε 1 κότσι χοιρινό περίπου 2 κιλά, 2 κουταλιές της σούπας πετιμέζι, 1 φλιτζάνι χυμό πορτοκαλιού, 2 κουταλιές της σούπας κίμινο, 300 γραμμάρια κρεμμύδια κοκάρια, 1 κουταλιά της σούπας αλεύρι, 200 ml ζωμό κοτόπουλου, 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Για τη σάλτσα θα χρειαστείτε σάλτσα και λαχανικά από το κότσι, 2 κουταλιές της σούπας βούτυρο soft, χυμό από μισό πορτοκάλι, αλάτι και πιπέρι. Ερώτηση κρίσιμη. Αυτή την πέτσα την τρώμε? Αυτή την πέτσα βέβαια την τρως. Για αυτούς που τους αρέσει η πέτσα βέβαια, έτσι. Λοιπόν, θέλει προσοχή, θα το μεταφέρετε σε μια πιατέλα. Τι μπορεί να σερβιριστεί έτσι. Ναι. Εντάξει, δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε ακόμα λίγο δουλειά να κάνουμε. Για να κάνουμε μια πιο ωραία ακόμα και πιο γιορτινή σάλτσα. Αυτό όπως είναι μαζί με τα κρεμμύδια, θα το αδειάσουμε στην κατσαρόλα μας. Εδώ, μην πάει τίποτα χαμένο. Βλέπεις ότι έχει πήξει αρκετά από το αλεύρι. Θα ανακατέψουμε αλεύρι. Λοιπόν λίγο. Και από το πετιμέζι και από το λίπος του χοιρινού. Ακριβώς. Όλα αυτά είναι επικτικά. Λοιπόν, εδώ θα προσθέσουμε λίγο χυμό πορτοκάλι. Να το αραιώσεις λίγο. Ναι. Και θα μου ανοίξει η τασούλα το βούτυρο. Θέλουμε βούτυρο από 100% αγελαδινό γάλα. Βλέπεις. Το στίβουμε το πορτοκαλάκι, δεν τον τρεπόμαστε. Λοιπόν, εδώ. Και ανακατεύεις. Ναι, ναι, γιατί γίνεται. Πώς κάνουμε τη σάλτσα βουτύρου. Ναι, ναι. Έτσι έρχεται εδώ και λιώνει. Λοιπόν, εδώ έχουμε το κουταλάκι μας και δοκιμάζουμε να δούμε αν θέλει αλάτι, πιπέρι, η σάλτσα μας. Λίγο αλατάκι δοκίμασα εγώ από εδώ. Θέλει να βάλει. Θέλει αλατάκι, ναι. Έχει δίκιο. Είναι τέλεια. Η τασούλα. Ωραία. 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 Το κλείνουμε γιατί έχει πήξει τέλεια. Και αυτό το σερβίρουμε σε μια σοσιέρ, λέγεται κανονικά. Αυτό ναι, είναι σε μια σοσιέρα. Εμένα μου αρέσει. Κόβεις τις φέτες.
και ο καθένας βάζει το πιάτο τόσο θέλει. Αχ, τέλειο. Λοιπόν, βλέπεις ότι έχει και τα κρεμμύδια μέσα. Εντάξει, τα οποία έχουν λιώσει στις 2,5 ώρες. Πουρέ θέλει αυτό τώρα. Αυτό θέλει ένα φοβερό πουρέ και θα μπορούσες από πάνω να βάλεις και ψιλοκομμένο μαϊντανό. Μαϊντανό να το δροσίσει, ναι, λίγο. Λίγο το δροσίσει. Just hear the sleigh bells jingling, ring, ting, tingling too. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you. Come on, it's lovely weather for. Τα σούλα μου δοκίμασε. Και πες μου αν σ' αρέσει. Έχει, ξέρεις, και τη γεύση, έχει το πεστιμέζι, το γλυκό, έχει το πορτοκάλι, το κίμενο. Κάνει τη διαφορά. Πάντως εγώ βλέπεις το βρίσκω μέχρι τη, μέσα τη, και είναι συνταγή, τη βρίσκω πειρασμένη από την Κύπρο. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι 4 χρόνια με εκπομπές και όλα τα χωριά που έχω γυρίσει, ότι έχω επηρεαστεί λίγο. Ναι. Δεν μπορώ να πει ότι δεν έχει κυρινό. Κυρινό με κύμινο είναι κυπριακό. Και το πετιμέζει, πώς το λένε κιόλας, κάπως αλλιώς το λένε. Έχουν το χαρουπόμελο πολύ. Το χαρουπόμελο. Αυτό πήγαινε να πω. Τέλειο. Πριν. Το φτιάξω στις γιορτές. Να το φτιάξεις, να το φτιάξω. Πολύ ωραία, θα το κάνω στο εστιατόριο. Φέτες. Έτσι. Αυτό είναι. Πολύ ωραίο πουρεδάκι, όπως είπατε. Κάνε ό,τι πρέπει. Είχα ένα προβληματισμό με τις θερμίδες, αλλά τον ξέχασα μόλις το έβρασε στο στόμα. Δεν είναι καθόλου βαρύ. Είναι, παίζει ρόλο το ότι έχει πάρα πολλά πορτοκάλια μέσα. Ναι. Και είναι πορτοκαλένιο. Κοίτα, και το ότι το σοτάρισε στην αρχή. Αν εξαιρέσεις, αν εξαιρέσεις την πέτσα που έχει το λίπος. Ναι, αν εγώ φας, δεν έφαγα πέτσα. Ναι, αν φας το μέσα που είναι σκέτο κρέας. Με τη σως αυτή είναι σκέτο. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ναι, δεν έχει τόσες πολλές θερμίδες. Δροσερό ξινούλι, γλύκο ξινούλι. Το πετιμέζι, το οποίο έχει μια ένταση, χάνεται, έρχεται και γλυκένει όλο το σύνολο, διακριτικό. Εμένα μου αρέσει το πετιμέζι σε τέτοιες, ναι, σε τέτοιες συνταγές, ειδικά γιορτινές μέσα σε γάστρα, σε ταψί. Ναι, Άλεξ, είχες δίκιο. Είναι απλά καταπληκτικό. Για το χοιρινό κότσι, φτιάχνουμε πρώτα τη σάλτσα, ζεσταίνοντας σε μέτρια φωτιά το πετιμέζι, το χυμό πορτοκαλιού, το κίμινο, αλάτι και πιπέρι. Σοτάρουμε το κότσι σε ελαιόλαδο και το θωρακίζουμε από όλες τις πλευρές. Προσθέτουμε τα κοκάρια και τα σοτάρουμε μέχρι να πάρουν χρώμα. Πασπαλίζουμε με αλεύρι. Περιχύνουμε με το ζεστό μείγμα πετιμεζιού. Μεταφέρουμε το κότσι στο ταψί μαζί με τα κρεμμύδια και το ζουμί του. Προσθέτουμε το ζωμό κοτόπουλο και πιπέρι. Καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 2,5 με 3 ώρες. Βάζουμε στη φωτιά τη σάλτσα από το ψημένο κότσι. Προσθέτουμε το χυμό πορτοκαλιού, το βούτυρο, αλάτι και πιπέρι, ανακατεύουμε μέχρι να δέσει και περιχύνουμε το κότσι. Η πίτα του βασιλιά. Η γαλέτα των βασιλιάδων σε ακριβή μετάφραση. Έτσι. Αλλά στο στόμα του Αλέξανδρου δεν έχει καμία πολιτική χρειά. Είναι απλά η βασιλόπιτα των Γάλλων. Ναι, η οποία, αν κάτσεις και το σκεφτείς, είναι πάρα πολύ απλή. Βέβαια, τη σφολιάτα τη φτιάχνουν μόνοι τους. Όπου μόνο, καλά, από μόνοι δεν ξέρω, 10 χρόνια είσαι, δεν είδα ούτε ένα να κάνει σφολιάτα, αγοραστές τις παίρνουν. Τώρα δεν ξέρω, στα εστιατόρια φαντάζομαι, ίσως. Στα καλά εστιατόρια φτιάχνουμε τη δικιά μας. Γιατί και η σφολιάτα είναι γαλλική εφεύρεση. Η σφολιάτα θέλει, για να είναι καλή, δύσκολα βρίσκει στην Ελλάδα. Το μυστικό της σφολιάτας είναι το αληθινό βούτυρο. Έτσι. Δηλαδή, σφολιάτα χωρίς αληθινό βούτυρο, αυτό που κάνουν με μαργαρίνες, δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Εμείς μαύρο φασόλι δεν έχουμε, πάει να σας βάλω ένα αμύγδαλο μέσα. Και όποιος το βρει θα είναι ο βασιλιάς του πλατό, του στούντιο εδώ πέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλουμε την άχνη ζάχαρη. Εδώ. Αμύγδαλο σε σκόνη. Αυτό είναι λευκό αμύγδαλο που θα το περάσετε από το μούλτι μέχρι να γίνει σκόνη. Ακριβώς. Θα βάλουμε 75 γραμμάρια βούτυρο. Πρέπει να το έχουμε βγάλει κάποια ώρα πριν για να έχει μαλακώσει. Εδώ. Θέλω 75 γραμμάρια ακριβώς. Βλέπω πράγματα σήμερα, Αλέξανδρε, που δεν τα έχω ξαναδεί. Ναι. Κοσμοπολίτικα, τι να λέει. Εντάξει, τώρα δεν είναι κάτι όμως δύσκολο, θα δει, σας αρέσει. Και εδώ μέσα θα βάλουμε τα σούλα 2 αυγά. Αυτό πολύ εύκολα με ένα σύρμα θα το ανακατέψουμε σιγά σιγά μέχρι να γίνει μια πάστα.
Είναι επιχτό πράγμα αυτό. Ναι, στην αρχή θέλει σιγά. Απαλές κινήσεις. Είναι τόσο εύκολο. Ναι, και το καλύτερο είναι τώρα, θα δείτε τι θα κάνω. Καλύτερα να πάρετε ένα σύρμα το οποίο να είναι πιο σκληρό. Όχι τόσο μαλακό όσο αυτό εδώ. Παίρνουμε ένα πιο σκληρό σύρμα για να μπορούμε να ανακατέψουμε καλά. Λοιπόν, βλέπεις, αυτό το ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει μία πάστα. Από εκεί και πέρα όλη η άλλη δουλειά είναι η σφολιάτα, την οποία απλώς πρέπει να την κόψουμε σε δύο στρογγυλά μεγάλα κομμάτια και στη μέση θα μπει αυτό εδώ το μείγμα. Άχνη ζάχαρη, αμύγδαλο τριμμένο, πρέπει να είναι σαν σκόνη, το βούτυρο. Και δύο αυγά. Και δύο αυγά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Πάμε λοιπόν τώρα να φτιάξουμε την σφολιάτα. Θα μου τη φέρνεις από το ψυγείο. Τη φέρνω από το ψυγείο τελευταία στιγμή για να είναι παγωμένη. Ναι, παγωμένη σχετικά, γιατί εδώ τα φώτα είναι πολύ... Θα χρειαστούμε δύο φύλλα. Αναφέρω και το δεύτερο. Όχι ακόμα, για να μην. Να μην αυτό λιώνει. Είναι για να γίνει τραγανή η σφολιάτα. Τη βγάζουμε τελευταία στιγμή από το ψυγείο. Αν είναι ζεστή, δεν γίνεται τραγανή. Λοιπόν, αυτή την ανοίγουμε εδώ. Όπως είναι. Και κάνω με το δικό σου το εργαλείο ίσα-ίσα να έρθει λίγο. Να στρώσει. Να στρώσει. Εντάξει. Α, αυτό δεν χρειάζεται παραπάνω. Πάμε αυτό. Λοιπόν, θα κόψουμε ένα αντιπολιτικό χαρτί. Το έχουμε εδώ. Εντάξει. Θέλω το στρογγυλό το πιάτο. Γιατί η γκαλέτα είναι πάντα στρογγυλή. Πάντα. Ναι. Το βάλετε εδώ. Το φύλλο που θα σας μείνει δεν χρειάζεται να το πετάξετε. Μπορείτε να το ξανανοίξετε και να κάνετε κάποιο τυροπιτάκι. Το τυλίγεις με τυρί σκέτο, το βάζεις στο φούρνο και είναι το ωραιότερο τυροπιτάκι ever. Έτσι. Εντάξει, κόβουμε εδώ. Μένει το στρογγυλό. Αυτό είπαμε το φυλάμε. Εντάξει. Και αυτό όπως είναι, ερχόμαστε και το γυρίζουμε πάνω την λαδόκολλα. Να φέρω και τη δεύτερη. Όχι ακόμα, μισό λεπτό. Ερχόμαστε και στρώνουμε το μείγμα. Το μείγμα. Αυτό τώρα, ακόμη και αν δεν το κόψετε σαν βασιλόπιτα, είναι ένα εξαιρετικό μυγδαλένιο γλυκό. Πάρα πολύ ωραίο γλυκό. Φανταστικό. Πρέπει να αφήσουμε ένα δάχτυλο κενό γύρω-γύρω. Για να κολλήσει το άλλο φύλλο. Ναι, σχολιά, ακριβώς. Και βάζετε, μπορεί να βάλετε και φρουρί, μπορείτε να βάλετε ένα αμύγδαλο. Στη Γαλλία βάζουν ένα μαύρο φασόλι. Ας ρίξουμε ένα αμύγδαλο. Πού θα το βάλεις, να το σημαδέψουμε. Όπου πέσει. Εντάξει. Α, αυτό είναι. Εντάξει. Και τώρα φέρνεις και τη δεύτερη σφολιάτα. Το ωραίο είναι το σχέδιο που θα κάνουμε. Ναι. Το οποίο με σίγουρα θα σας αρέσει πάρα πολύ. Το μείγμα γενικώς... που έχεις εδώ φουσκώνει ή μόνο το... σφολιάτα. Το μείγμα που έχεις μέσα. Όχι, δεν φουσκώνει. Πολύ, πολύ λίγο. Η σφολιάτα από πάνω δεν γίνεται κάτι πάρα πολύ φουσκωτό. Είναι λεπτό. Δες. Πολύ λεπτό γλυκό. Πάλι θα το ανοίξουμε. Θα κάνουμε την ίδια λοιπόν διαδικασία. Με τη διαφορά ότι αυτό θα πάει πάνω από το άλλο. Αυτό πρέπει να πάει ακριβώς όπως το βλέπεις από πάνω. Ερχόμαστε απαλά με το χέρι μας και το κολλάμε. Και το κολλάμε. Και μετά εδώ είναι λίγο το κέντημα το οποίο είναι συγκεκριμένο σχέδιο που κάνουμε στην Galette des Rois, την πίτα του βασιλιά. Με ένα μαχαιράκι έρχονται και το κολλάνε όλο. Σαν τυροπιτάκι. Γύρω γύρω. Σαν τα ισλή περίπου. Ναι, ή σαν τα τυροπιτάκια μαμάς. Ναι. Κάνουν αυτή τη διαδικασία. Να. Και έτσι δεν ανοίγει στο... Στο ψήσιμο. Στο ψήσιμο. Λοιπόν, όσο κάνω εγώ αυτό, θα μου χωρίσεις ένα σπράδι και ένα κρόκο. Γιατί ο κρόκος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο χρώμα που θα πάρει από πάνω η γαλέτα. Αυτό το χαρτί που βάζω από κάτω βοηθάει στο να το βάλουμε πάνω σε ένα ταψί ανάποδα και επίσης βοηθάει στον πάγκο να το γυρίζεις για να κάνεις τα σχέδιά σου πολύ εύκολα. Θέλω στον κρόκο, από τη βρύση μας πίσω, να βάλεις πραγματικά όμως τρεις σταγόνες νερό. Ναι, και το χτυπήσεις. Και να το χτυπήσεις. Λοιπόν, και τώρα αρχίζουμε να κάνουμε το σχέδιο. Αρχίζουμε από το κέντρο. Εντάξει, η Ελένη, έλα να δεις. Και από το κέντρο και κάνουμε. Εδώ.
ένα φύλλο. Α, δεν το ήξερα ότι έχεις ταλέντο και στη ζωγραφική. Δύο φύλλα. Πάνω σε σφολιάτα. Εντάξει, είναι η κλασική γκαλέτα. Κοίτα τι ωραίο. Τρία. Αλέξανδρε, τέλειο. Τέσσερα. Ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Λοιπόν, μετά χαράσεις το φύλλο και κάνεις 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Το νούμερο είναι συμβολικό. Όχι, απλώς σε αυτό το σχήμα πάντα πάει ακριβώς. Εγώ το έτσι το κάνω, έτσι σας το δείχνω. Εδώ. Τι ωραίο. Όπως κεντούσαν παλιά οι μαμάδες, ναι, μας τις κουλούρες που κάναν την πρωτοχρονιά, ναι, τα Χριστούγεννα. Εδώ. Εδώ. Και τώρα δεν τελείωσε. Λοιπόν, τώρα ανάμεσα σε κάθε φύλλο, ναι, κάνουμε μία ίσια γραμμή. Εδώ. Βλέπετε. Εδώ. Και μετά θα κάνουμε γραμμές οι οποίες θα πηγαίνουν παράλληλα με τα φύλλα. Τρεις ή τέσσερις γραμμές. Γιατί, Αλέξανδρε, έχει κάποια σημασία ή απλά αυτό είναι το σχέδιο? Τι είναι το σχέδιο? Σκαλυφθεί, κατάλαβα. Ναι, ναι. Τρία. Τελειώνουμε. Μετά δεν έχουμε παρά να βάλουμε τον κρόκο με το λίγο νεράκι. Πολύ καλά να πάει παντού. Το έβαλα, αλλά έχω αφαιρεθεί εντελώς. Και θέλουμε ένα πινελάκι, να αυτό μια χαρά είναι. Κρόκος με 2-3 σταγόνες νερό, ίσα-ίσα. Και αυτός ο κρόκος θα μπει όλος. Ναι. Δεν θα αφήσουμε καθόλου. Γιατί πρέπει η γκαλέτα μπει... έρχεται και γίνεται σκούρα από πάνω. Πάντου, καφετιά ακριβώς. Και γυαλιστερή. Μην το λυπηθείτε δηλαδή, το βάλετε πολύ καλά. Πατάμε κιόλας άμα κάπου είναι παραπάνω η γέμιση. Και φυσικά και στις άκρες, έτσι, για να πάει παντού το αυγό και για να κολλήσουν, αλλά και για να πάρουν πολύ ωραίο χρώμα. Λοιπόν, αυτό θέλει 25 με 30 λεπτά ψήσιμο στους 180 βαθμούς. Εντάξει, αυτή λοιπόν είναι η βασιλόπιτα του γάλα. Λοιπόν, ένα ταψί, το οποίο είναι πολύ εύκολο, γι' αυτό σας είπα να έχετε τη λαδόκολλα. Θα το πάρετε ανάποδα, όπως είναι, θα το βάλετε παράλληλα με τον πάγκο σας και πολύ απλά θα το σύρετε. Α, και το ψήσουμε όχι μέσα στο ταψί, πάνω στο ταψί. Ακριβώς, πάνω στο ταψί. Και όπως είναι, το βάζουμε στο φούρνο. Κάτι να σε βοηθήσει. Για τη συνταγή πίτα του βασιλιά θα χρειαστείτε 2 φύλλα σφολιάτας, 75 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 140 γραμμάρια σκόνη αμυγδάλου, 100 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 2 αυγά και έναν κρόκο αυγού. Ποιανού ήταν αυτό το κομμάτι, δεν το ονομάτισες? Αυτό είναι πάντα της φιλοξενούμενης. Άρα είναι... Αχ, ευχαριστώ πολύ. Της Τασούλας. Έπρεπε να πεις το Άι Βασίλη όλα αυτά. Του Πνεύματος των Χριστουγέννων. Και αυτό εδώ είναι του σπιτιού, της... του στούντιο. Θα πέσει να μας φλεκώσει. Της Ελένης. Της Ελένης. Δεν θα κόψεις το στούντιο. Θα κόψεις όλα. Του καναλιού. Όλα. Του παραγωγού μας. Θα κόψουμε τα πάντα μετά, εννοείται. Τα σούρα δεν είναι υπέροχα. Πολύ ωραίο. Και αυτό σου το κλέβω, Αλέξανδρε. Ναι, να μου το κλέψεις. Μεγάλη χαρά. Να είσαι καλά, βρε Αλέξανδρε, νοστάλγησα λίγο Παρίσι τώρα. Μας ταξίδεψες. Μία πίτα διαφορετική, εύκολη να την κάνετε και δεν μπαίνει και πάρα πολύ χρόνο. Πολύ ήπια γλυκιά. Δηλαδή είναι στα όρια μεταξύ αλμυρού και γλυκού. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι πολύ γλυκιά. Πάρα πολύ αμυγδαλένια. Και το βούτυρο. Ναι. Και... δίνει γεύση, τι, βέβαια. Στην ουσία είναι ένα βουτυρόγλυκο αυτό. Έτσι. Μέσα βούτυρο, απ' έξω βούτυρο, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό είναι. Είναι ένα πάρα πολύ απλό και πολύ ωραίο γλυκό. Για την πίτα του βασιλιά. Για τη γέμιση βάζουμε σε ένα μπολ την άχνη ζάχαρη, τη σκόνη αμυγδάλου, το βούτυρο, τα αυγά και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε ένα φύλλο σφολιάτας, με τη βοήθεια ενός μεγάλου πιάτου το κόβουμε σε σχήμα στρογγυλό και το βάζουμε πάνω σε λαδόκολλα. Απλώνουμε τη γέμιση πάνω στο φύλλο, καλύπτουμε με το δεύτερο φύλλο και με ένα μαχαίρι πιέζουμε περιμετρικά τα δύο φύλλα να κλείσουν. Διακοσμούμε την επιφάνεια της πίτας, σχεδιάζοντας φύλλα με ένα μυτερό μαχαίρι. Χτυπάμε έναν κρόκο αυγού με λίγες σταγόνες νερό, αλείφουμε την επιφάνεια και τις άκρες της πίτας και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 25 με 30 λεπτά. Και λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στην τελευταία εκπομπή του χρόνου. Τι να πούμε ο καθένας από μια-δυο ευχές? Να πούμε. Έλα, ξεκίνα.
Εγώ εύχομαι υγεία πρώτα απ' όλα να έχει όλος ο κόσμος για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτές τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ωραία. Υγεία εύχομαι πάνω απ' όλα. Τέλεια. Εγώ με τη σειρά μου εύχομαι όλοι και οι οικογένειές σας να είστε πάντα γεροί και δυνατοί, να έχετε υγεία και η καινούρια χρονιά. Το λέω και συγκινούμε να μας βρει εδώ με την Ελένη να μαγειρεύουμε όμορφες και με την Τασούλα. Και με μένα. Έτσι, με εννοείται. Να είστε πάντα καλά και να έχετε υγεία. Εγώ θα ευχηθώ υγεία, αντοχή, αισιοδοξία και αλληλεγγύη. Έτσι. Δεν μας φταίει κανένας για όλα αυτά που συμβαίνουν. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και να έχουμε αγάπη πάνω απ' όλα. Και αυτές τις μέρες εξασκήστε την αυτή την αγάπη. Μην ντρέπεστε που δεν έχετε να πάρετε τα ακριβά πράγματα ή να ψωνίσετε ή οτιδήποτε. Το σημαντικό είναι να μαζευτούμε όλοι μαζί και να θυμίσουμε ένας τον άλλον ότι αγαπιόμαστε. Αυτό. Και ότι η ζωή είναι ωραία όπως και να είναι. Να είστε καλά, να έχετε όμορφες γιορτές. Γεια σας. Υπέροχες γιορτές. Καλή συνέχεια. Λάκια. Γεια σας. Έχει δυνάμεις, φαντασία, μια πρέζα πίστη και μια καλή δόση βούτυρο Λούρπακ. Ναι, αυτή είναι η μαγείρισα. Εδώ, με τις κατσαρόλες και τα τηγάνια της και ελαφρώς τομωμένα μαχαίρια.